Καλό μεσημέρι, κύριε Γκιοκά. Καλό μεσημέρι και εσάς και στο κρατέ σας. Λοιπόν, είδαμε τα απίστευτα πάλι για ακόμη ένα καλοκαίρι. Τα βλέπουμε, τα ζούμε. Τώρα μας ενημερώνουν ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά στην έξοδο εκεί στην Ελευσίνα, στην Εθνική Οδό, στη Λάρισα. Ακροατές μας παίρνουν από όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε τον κύριο Στυλιανίδη να λουσιγχαίρονται εκεί στην κυβέρνηση. Τον κύριο Μητσοτάκη χαμογελαστό να βγάζει σέλφι στα καμένα. Τι γίνεται, κύριε Γκιοκά? Καταρχήν να πούμε ότι είναι πρόκληση αυτή η συμπεριφορά, όπως επίσης είναι πρόκληση η μαγική εικόνα που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις του, ότι δήθεν υπήρξαν περιορισμένες ζημιές στην πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής. Ναι. Εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Ναι. Και εγώ και η κομματική οργάνωση του ΚΚΕ, ναι, όπως επίσης ήμασταν και για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, εκεί. Και προχθές και εχθές, με επίσκεψη στους οικισμούς και στους κατοίκους που υπέστησαν καταστροφές. Και ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις? Οι διαπιστώσεις είναι ότι μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές. Μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, μιλάμε για εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, σε μικρές επιχειρήσεις, σε αυτοκίνητα, που διαψεύδουν πανηγυρικά αυτή τη μαγική εικόνα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Όπως επίσης, ναι, δύο μέρες μετά, ναι, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δίνουν μάχη προκειμένου να καθαρίσουν τα σπίτια τους με δικές τους δυνάμεις και χωρίς συνδρομή. Υπάρχουν οικισμοί που ακόμη δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα υπάρχουν και σπίτια τα οποία υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες που χρειάζονται οξυγόνο, που χρειάζονται άλλου είδους παροχές κτλ. Λοιπόν, μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής ως αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής, ανυπαρξίας ενός ολοκληρωμένου αντιπυρικού σχεδιασμού με επίκεντρο την πρόληψη. Η λέξη πρόληψη, κύριε Βούλγαρη, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο καμίας κυβέρνησης, είτε των προηγούμενων κυβερνήσεων είτε της σημερινής κυβέρνησης. Και αυτή είναι η αιτία για την καταστροφή που ζούμε κάθε τόσο. Ξέρετε, κύριε Γκιούκα, άκουγα και τον κύριο Στυλιανίδη και τον κύριο Μητσοτάκη. Καταρχάς, το Υπουργείο λέγεται Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτό τον τίτλο με όλο αυτό που γίνεται φέτος το καλοκαίρι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση τουλάχιστον. Γιατί δεν έκαναν, αφού βγαίνουν και λένε αυτά που λένε? Τι έκαναν το Μάρτιο, αυτό που λέτε κι εσείς για την πρόληψη, για να μην έχουμε αυτά τον Ιούλιο? Και έρχονται εκ των υστέρων, αλλά εκ των υστέρων ξέρω κι εγώ τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Έρχονται εκ των υστέρων να μας πούν ότι δεν έχουν καθαρίσει οικόπεδα, ότι είναι εμπρισμός. Σε λίγο θα βάλουν τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι μόνο αυτό, επικαλούνται μια σειρά δικαιολογίες που τις ακούμε πολύ συχνά τώρα τελευταία. Δηλαδή? Για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ναι, για το ανάγλυφο της περιοχής, ναι, ναι, για την κλιματική αλλαγή κτλ. Όμως, όταν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, πρέπει να παίρνει και να συνυπολογίζει αυτούς ακριβώς τους παράγοντες. Το κρατικό σχέδιο το θέλεις για τις δύσκολες συνθήκες. Δεν το θέλεις για τις εύκολες συνθήκες όπου όλα είναι ομαλά. Το θέλεις για τις δύσκολες συνθήκες. Ως ΚΚΕ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στην έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, κάνουμε παρεμβάσεις, επισκεφτόμαστε πυροσβεστικές υπηρεσίες, δασαρχεία κτλ., προκειμένου να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Και αυτό που εισπράττουμε κάθε φορά από την κάθε κυβέρνηση είναι ότι υπάρχει ετοιμότητα, ότι υπάρχει επάρκεια, σχετικές διαβεβαιώσεις με τη ΣΕΣΟΥΛΑ, και όμως όλα αυτά διαψεύδονται αμέσως μετά με τις καταστροφές που Όταν όμως οι πυροσβέστες, διεκδικούσαν δικαιώματα και ζητούσαν και προσλήψεις μέσα σε αυτά και έλεγαν από την άνοιξη ακόμα, με την καταστολή και τα λοιπά, με τις άβρες, βεβαίως, να τους πετάνε νερό. Να σας πω κάτι. Σήμερα είναι ήρωες. Δεν θα αντιμετωπιστεί ποτέ το πρόβλημα αυτό των πυρκαγιών αν δεν αντιμετωπιστούν οι αιτίες που το προκαλούν. Το γεγονός δηλαδή, επιμένουμε, ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Πρόληψη. Και πρόληψη σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει επάρκεια δυνάμεων, αυτό που λέτε για τους πυροσβέστες, ναι, και τα κενά που υπάρχουν. Σημαίνει διάταξη δυνάμεων και σημαίνει πάνω απ' όλα, κύριε Βούλγαρη, διαχείριση δασών. Διαχείριση δασών. Αυτή τη στιγμή από τον κρατικό προϋπολογισμό, ναι, για τη διαχείριση των δασών
δίνεται το 0,04% του προϋπολογισμού. Δηλαδή, το 0,04. Όταν λίγο. Για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ δίνουμε το 3,7% του κρατικού προϋπολογισμού. Τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται ακαθάριστα δάση, μόνο το 10%, μόνο το 1% των δασών σε όλη τη χώρα καθαρίζονται, μόνο το 10% των δασικών δρόμων καθαρίζονται. Υπάρχουν ολόκληρες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή της Πάρνηθας, ένας ολόκληρος ορεινός όγκος, με ελάχιστους δασεργάτες, για να μπορούν να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις στη λογική της πρόληψης. Υπάρχουν όλες αυτές οι συνέπειες. Όπως επίσης, ναι. Η δεύτερη μεγάλη αιτία είναι όλη αυτή η εμπορευματοποίηση της γης, που έχει οδηγήσει, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, να μιλάμε για μεικτές ζώνες, όπου στην ίδια ακριβώς περιοχή υπάρχει κατοικία, υπάρχει δάσος και μπορεί να υπάρχει και μια βιομηχανία πιο δίπλα. Αυτό που έγινε για παράδειγμα στην περιοχή της Μάριζας, η περιοχή της Μάριζας και της Ανθούσας στην Ανατολική Αττική, σε μια περιοχή 5 στρεμάτων είχες βιομηχανία, είχες κατοικίες και είχες και δάσος. Αυτές οι μεικτές ζώνες είναι όμως ένα αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Είναι αποτέλεσμα ενός δρόμου ανάπτυξης που ευθύνεται φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση και, όλες οι προηγούμενες. Είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντοκτόνων νόμων που επέτρεψαν να φτιάχνονται βιομηχανίες χωρίς περιβαλλοντικούς όρους. Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αυτό το κράτος δεν είχε ποτέ πρόγραμμα εργατικής λαϊκής κατοικίας για να μπορούν φτωχοί άνθρωποι, φτωχός κόσμος εργαζόμενοι να έχουν σπίτι και όχι να πηγαίνουν όπως να φτιάχνουν τα σπίτια τους και να γίνονται και όμοιροι επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία. Και η Πεντέλη και η Ανατολική Αττική είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της πολιτικής και αυτού του δρόμου ανάπτυξης. Καίγεται από το 90-95 η Πεντέλη. Το 95 κάηκε, το 98 κάηκε. Κάηκε 2 και 3 φορές μέσα στη δεκαετία του 2000, το 18 που οδήγησε στο μάτι. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις η κλιματική αλλαγή φταίει και η κλιματική κρίση. Δηλαδή κάπου έλειωσε με αυτή την καραμέλα που χρησιμοποιείται ως ένα βολικό άλοθη για να κρυφτεί η εμπριστική πολιτική των κυβερνήσεων. Μια τελευταία ερώτηση ήθελα, κύριε Γιώκα, επειδή επισκεφθήκατε την περιοχή και επειδή παρακολουθώ τους ελέγχους, τις εκτιμήσεις των ειδικών σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών, φοβάμαι πολύ μήπως προσπαθήσουν να βγάλουν όσο το δυνατόν λιγότερα σπίτια ακατοίκητα και τα άλλα να τα βγάλουν κατοικήσιμα, βάζοντας τον κόσμο να πληρώσει. Βεβαίως. Το συμμερίζεστε αυτό, υπάρχει αυτή η περίπτωση? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή να σας πω το εξής. Ναι. Οι ανακοινώσεις που γίνονται από την κυβέρνηση για τις ζημιές και τις περιγράφει ως μερικές δεκάδες σπίτια του έχουν υποστεί ζημιές. Ναι, και εγώ γι' αυτό άρχισα να το παρακολουθώ. Ξαναλέω, είναι μια μαγική εικόνα. Μπορεί ένα σπίτι να μην έχει υποστεί μια ολοκληρωτική καταστροφή, μπορεί να έχει καταστραφεί ένας όροφος ή μπορεί να έχει καταστραφεί ένα μέρος του σπιτιού, όμως αυτό για τον ιδιοκτήτη συνεπάγεται ένα κόστος πολλών χιλιάδων ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, εμείς τον αναδεικνύουμε. Μας ανησυχεί το γεγονός ότι η διαδικασία των αποζημιώσεων γίνεται με το γνωστό θεσμικό πλαίσιο που έχει αποδειχτεί και από άλλες καταστροφές στο παρελθόν ότι δεν επαρκεί και διεκδικούμε 100% αποζημιώσεις για όλες τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι της περιοχής, είτε αυτές αφορούν κατοικία, είτε αφορούν οικοσκευή, είτε αφορούν καλλιέργειες, είτε αφορούν αυτοκίνητα, είτε αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο πέρα από την αποζημίωση στο 100% της καταστροφής που έχει υποστεί, ένας ιδιοκτήτης. Μαζί με φυσικά με μια σειρά άλλα μέτρα ανακούφισης που ως ΚΚΕ, ως φορείς της περιοχής, αναδεικνύουμε και στηρίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας πω μόνο, έχει μια σημασία. Ναι. Εχθές πήγαμε σε έναν οικισμό, στο Λόφο Παλίνης. Ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Λόφος Παλίνης είναι μια περιοχή που απέχει περίπου 300 με 500 μέτρα από το κέντρο της Παλίνης, από την εκκλησία της Παλίνης, για να υπάρχει μια συνέστηση μέχρι που έφτασε η πυρκαγιά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το γεγονός ότι μέχρι χθες δεν είχαν ρεύμα, έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει τα κατεστραμμένα σπίτια τους, τα μπάζα δηλαδή που υπάρχουν, να τα μετακινήσουν με δικά τους έξοδα.
Με δικά τους έξοδα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να λοιπόν γιατί προβάλλουμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων στήριξης, πραγματικής στήριξης αυτών των κατοίκων και όχι αυτά τα μέτρα που εμφανίζονται ως στήριξη αλλά που δεν επαρκούν στο ελάχιστο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους, τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώκα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.